Μέσα στα συντρίμια του αυτοκινήτου, δίπλα στον άντρα της, άφησε την τελευταία της πνοή. Σκληρό ήταν το παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα για μία 37χρονη. Ο θάνατος τους χώρισε σε μία μοιραία βόλτα. Τραγική πτυχή της υπόθεσης είναι ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί 10 ημέρες πριν. Το τροχείο δυστύχημα σημειώθηκε στις 8 το πρωί στην επαρχιακή οδό στη θέση Γαζέπη Μήλος, στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Τι είδατε, τι έγινε? Πράγμα είδαμε, τελείωσε η κοπελιά. Έκανε τούμπε στα μάξια από εκεί. Το είδατε δηλαδή, ήσασταν αυτό που τις μάξια? Όχι, δεν το είδα, δεν έκανε τούμπε. Μετά ήρθαμε. Ό,τι είδα τώρα έχει ανατραπεί μόνο του και έχει βγει έξω από το δρόμο, έχει μπει μέσα στο λιόφυτο. Κατώ από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι και ο οδηγός ήταν ο 38χρονος, εξετράπη της πορείας του, ακολούθησε μία τρελή διαδρομή και ανετράπη καταλήγοντας σε χωράφι. Το αυτοκίνητο μετά από τρελή πορεία που ακολούθησε κατέληξε ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, στο χωράφι. Η 37χρονη δυστυχώς δεν άντεξε και εξέπνευσε. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά. Μεταφέρθηκε νεκρή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς ο θάνατος ήταν ακαριέως. Και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Εφημερεύο νοσοκομείο, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο σύμφωνα με τις πληροφορίες. Προσέχουνε. Προσοχή. Είναι επικίνδυνο αυτό το σημείο εκεί? Είναι στροφή. Τρέχουν πολλοί από εκεί. Yeah. Από εδώ πάνε πέρα προς το Καστέλι, τρέχουν πάρα πολύ. Και εκεί κάνει στροφή απόδομη. Πετάξει έξω. Η λίστα των θυμάτων στην ασφάλτο της Κρήτης μεγαλώνει. Η 37χρονη είναι το 26ο θύμα της ασφάλτου στο νησί για το 2018.